Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε ομορφιές μου. Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη. Αρχικά θα σας δείξω κάποια πάρα πολύ ωραία κοσμήματα που μου ήρθαν από το Hey Happiness, το οποίο είναι ένα γερμανικό site και έχει κοσμήματα πάρα πολύ υψηλής ποιότητας σε πάρα πολύ οικονομικές τιμές. Και μετά θα δούμε και ένα μεγάλο haul που είναι με πραγματάκια τα οποία έχω αγοράσει στη διάρκεια των εκτόσεων, πάρα πολύ οικονομικά. Οπότε πάμε να δούμε τι πήρα. Πάρτε καφεδάκι, πάρτε να φάτε, πάρτε να πιείτε κάτι, γιατί θα είναι τεράστιο haul. Θα σας δείξω πολύ ωραία πραγματάκια και θα σας δώσω ιδέες τι μπορείτε να ψωνίσετε τώρα στις εκτόσεις και από αυτό το υπέροχο site. Λοιπόν, έβλεπα τα κορίτσια, τις φίλες μου, τη Θύση και τη Σοφία, που μου έδειχναν και έβλεπα κι εγώ πάρα πολύ ωραία κοσμήματα από Hey Happiness. Και το λέει και το όνομά του, η ευτυχία, κάθε γυναίκα στην τα κοσμήματα, τα καρυδικά και γενικά τα ψώνια. Και κάποια στιγμή επικοινώνησαν και μαζί μου και είχαν την ευγενή καλοσύνη να με αφήσουν να διαλέξω κάποια κοσμήματα από το site, έξω και αυτά εδώ τα τρία πανέμορφα κουτάκια. Λοιπόν, οπότε επέλεξα ένα κόσμημα από κάθε κατηγορία ώστε να μπορώ να σας δείξω έτσι λίγο απ' όλα. Δηλαδή πήρα ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που ξέρετε ότι έχω κόλλημα, ένα με τα γιόνια για το λαιμό πάρα πολύ ωραία με σταυρουδάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ, γενικά καρδούλες, σταυρά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι καρδούλες, τα σταυρουδάκια, σε κοσμήματα, τα λατρεύω. Και πήρα και ένα βραχιολάκι που γενικά βραχιολάκια δεν το συνηθίζω να φοράω, η αλήθεια είναι. Βλέπετε ένα ρητό, αυτό δεν το βγάζω. Αλλά για να πάρω να αγοράσω κάποιο βραχιολάκι, θα πρέπει να μου έχει κεντρήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και να μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά είμαι αρκετά minimal στα κοσμήματα, δεν μου αρέσουν τα πολύ μεγάλα, τα πολύ, καταλάβατε, μου αρέσουν λίγο τα πιο διακριτικά, μόνο σε σκουλαρίκια φοράω απ' όλα, αλλά με τα γιόν και για χέρια φοράω πολύ διακριτικά και δαχτυλίδια. Είχα δει και κάτι πολύ ωραία δαχτυλίδια, τα οποία όμως δεν ξέρω τις διαστάσεις των δαχτύλων μου, οπότε φοβήθηκα μήπως το πάρω και δεν μου κάνει. Λοιπόν, για να μην σας ζαλίζω άλλο, να σας πω ότι είναι πολύ καλής ποιότητας. Όση ώρα μιλάω θα σας έχω δίπλα να βλέπετε και κάποια που μου άρεσαν. Θα περνάνε έτσι δίπλα, να τα βλέπετε κι εσείς. Θα σας έχω εννοείτε το site, ό,τι έχω παραγγείλει από κάτω στην περιγραφή, να μπείτε να δείτε τι ωραία πραγματάκια που έχει και πάμε να σας δείξω τα κοσμήματα. Μου ήρθανε πάρα πολύ γρήγορα, δεν πληρώνω το τελωνείο. Μου ήρθανε περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες έκαναν με ACS. Το λέω γιατί τελευταία με άλλες εταιρείες ακούγονται ότι καθυστερούν πολύ. Μου ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Μου ήρθανε πολύ καλά προστατευμένα και σε αυτά τα υπέροχα πακετάκια. Δύο ροζ και ένα μπέιζ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα σκουλαρίκια που είναι και τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι όμορφο πακετάκι, πάρα πολύ ωραίο και από πίσω έχει και αυτό που έχει μέσα, δηλαδή ότι είναι τα σκουλαρικάκια, τα δείχνει, ώστε να ξέρετε σε κάθε πακέτο τι είναι μέσα. Βγάζουμε αυτό, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο chic minimal κουτάκι. Γενικά η φιλοσοφία είναι έτσι πιο απλή, πιο λίγα κοσμήματα, παρόλα αυτά εντυπωσιακά. Και έκανα βλακία γιατί τελικά είχα αλλάξει τα κουτάκια και έχω βάλει το βραχιολάκι εδώ. Οπότε πάμε να βρούμε τα σκουλαρικά και που είναι. Τα βρήκα, αυτά είναι, τα πήγα σε χρυσό χρώμα. Είναι πολύ οικονομικά και με την έκδοση που θα σας δώσω θα σας βγουν ακόμα πιο οικονομικά. Λοιπόν, να σας το δείξω. Είναι αυτά εδώ τα κυρικάκια που έχουν καρδούλες. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπάω τις καρδούλες και τα κρυκάκια. Οπότε τώρα βρήκα μαζί και κρυκάκια και καρδούλες και η χαρά μου. Και πάμε να σας τα φορέσω, να τα φορέσω για να δείτε και πώς δείχνουν. Λοιπόν, να τα είναι πάρα πολύ όμορφα, πολύ λεπτεπίδια. Πολύ διακριτικά, παρόλα αυτά όμως δεν είναι και πολύ πολύ μικρά, δηλαδή φαίνονται. Λοιπόν, τα φόρεσα, είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ chic, κομψά, διακριτικά, αλλά ταυτόχρονα φαίνονται κιόλας γιατί δεν είναι πολύ πολύ μικρά. Πάρα πολύ όμορφα, με τις καρδούλες. Μπορείτε να τα βάλετε και καθημερινά και έτσι λίγο πιο βράδυ, με μια ωραία ρεσιδίτσα στο λαιμό για μια πιο καλή περίσταση.
είναι πολύ γλυκούλια, πολύ cute. Και να σας πω ότι όλα τα κοσμήματα είναι από ατσάρι. Το πιο θετικό είναι ότι όλα τα κοσμήματα είναι ατσάρινα και επιχρυσωμένα, οπότε δεν σκουριάζουν ούτε με νερό, ούτε με... δεν παθαίνουν τίποτα. Ενώ άλλα οικονομικά κοσμήματα τα φοράς μια δύο φορές και μετά είναι άχρηστα, γιατί αρχίζουν και μαυρίζουν, σκουριάζουν και δίνουν αυτό το άσχημο αποτέλεσμα, οπότε δεν αξίζουν πραγματικά. Τώρα δίνεις 5-10 ευρώ παραπάνω, τα οποία είναι πάρα πολύ οικονομικά και δεν μαυρίζουν, δεν σκουριάζουν, δεν παθαίνουν τίποτα. Τα συγκεκριμένα τα έχει και σε έκπτωση από ό,τι είδα στο site, οπότε η τιμή είναι πραγματικά τίποτα. Και με τον κωδικό που θα σας δώσω θα τα πάρετε ακόμα πιο οικονομικά. Και το site και κάθε κόσμο που μπορείτε φυτεύει και ένα δέντρο, οπότε κάνετε και ένα καλό στον πλανήτη, στο περιβάλλον και ούτω καθεξής, άμα το δείτε και από αυτή τη σκοπιά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα σκουλαρικάκια. Θα τα αφήσω, δεν τα βγάζω γιατί μου αρέσουν. Θα συνεχίσω το βίντεο με αυτά τα σκουλαρίκια. Γι' αυτό δεν έβαλα και εγώ κάποια άλλα. Και πάμε τώρα να δούμε το άλλο πακετάκι που άνοιξε κατά λάθος, το οποίο έχει μέσα το βραχιολάκι. Καθίστε να το βρω και εδώ. Να, βλέπετε, έχει από πίσω τι έχει μέσα το πακέτο. Οπότε, αν θέλετε να παραγγείλετε να τα δώσετε για δωράκια, δεν χρειάζεται να τα ανοίξετε να το ψάχνετε. Σας έχει εδώ την ετικετούλα και κατευθείαν βρίσκεται τι έχει μέσα. Γιατί είναι πολύ ωραία και για δωράκι. Και μην ξεχνάτε, αγόρια, έχετε και το Αγίου Βαλεντίνου και μπορείτε να μπείτε να δείτε και. Ο αδερφός μου το θυμηθήκε τώρα που το ανέφερα και το βλέπω. Λοιπόν, να μπεις και εσύ να πάρεις για το Αγίου Βαλεντίνου στην Αλεξάνδρα, θα σου δώσω και εκδοτικό κωδικό. Και έχει πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λοιπόν μετά την παρένθεση αυτή. Άνοιξε το σπρέι. Με το βρυχυράκι. Λοιπόν, οπότε σας έδωσα και ιδέα στα αγόρια και μπορείτε να πάρετε στις κοπέλες σας. Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βραχιολάκι, το οποίο και αυτό είναι επιχρυσωμένο, το βλέπετε. Πολύ εντυπωσιακό, λιτή αλυσιδίτσα, η οποία είναι και αυτή πολύ κομψή, πολύ thick και φοριέται όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα θα χρειαστώ τη βοήθεια του κοινού για να μου την φορέσει στο χέρι. Εσύ είσαι το κοινό. Λοιπόν, δείτε εδώ τι βραχιολάρα πήρα. Λοιπόν, και θα σας πω και ένα mini story time. Αντί γι' αυτό, στην αρχή είχα διαλέξει ένα μεταλλιόν καρδούλα, γιατί σας έχω πει την αδυναμία μου στις καρδούλες, το οποίο όμως ήταν sold out, οπότε τελικά το άλλαξε και πήρα αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μετά διαπίστωσα ότι έχω πάρα πολλά με καρδούλες, ενώ βραχιόλια έτσι ωραία που να τα φοράω και να μην τα βγάζω δεν έχω. Και αυτό θα μείνει στο χεράκι μου, καθώς σας έχω πει ότι άμα χωρίσω με ένα βραχιόλι, φοράω ένα-δύο εδώ πέρα και τέλος. Δεν τα βγάζω, δεν τα αλλάζω ποτέ. Σκουλαρίκια αλλάζω κάθε μέρα, δευτερίδια βραχιόλια, όμως φοράω ένα-δύο συγκεκριμένα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχει εδώ μια λεπτομέρεια στο κούμπομα που είναι ένα χοχυλάκι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, είναι πανέμορφο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο το κούμπομα του. Και αυτό είναι λεπτοπίλεπτο, πάει με όλα, το φοράτε από πρωί μέχρι βράδυ, με αθλητικό ντύσιμο, με πιο καλό ντύσιμο, τέλειο. Θα σας τα έχω από κάτω τα link, να μπείτε να το δείτε. Και τελειώνουμε με ένα κρεμαστό για το λαιμό. Φυσικά δεν θα μπορούσα να πάρω, να μην πάρω, και ένα κρεμαστό για το λαιμό. Πήρα κάτι πανέμορφα σταυρουδάκια. Δείτε εδώ, εδώ έχουμε μπέις κουτάκι, στα άλλα έχουμε ροζάκι, ωραίο και αυτό. Όλα τα κοσμήματα τσάρινα, δεν παθαίνουν τίποτα. Και πάμε να δούμε και αυτό. Και θα σας πω πως το έχω σκεφτεί. Αυτό το πήρα σε ασημί, μου άρεσε πιο πολύ το ασημί από το χρυσό. Και αυτό στο κουμπούμα έχει αυτό εδώ το χοχυλάκι, πάρα πολύ ωραίο κουμπούμα. Λοιπόν, και φαίνονται πάρα πολύ ακριβά, ενώ είναι πάρα πολύ οικονομικά, παιδιά. Βλέπετε η αλυσιδίτσα τι όμορφη που είναι και πόσο ωραία ποιότητα φαίνεται. Λοιπόν, έχει και διάφορα μήκη, μπορείς να το πάρεις νομίζω και λίγο πιο κοντό, λίγο πιο μακρύ, ανάλογα τι σου αρέσει.
Εγώ αυτό το πήρα πιο πολύ για να το φοράω με άλλα σημεία όπως φοράω τώρα και να το κάνω κάπως σαν layering. Να φοράω ένα πιο κοντό και αυτό με τα σταυρουδάκια που είναι λίγο πιο μακρύ. Να φοράω δηλαδή 2-3 μαζί. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά δεν έχω πολλά σημεία κοσμήματα. Είμαι λίγο πιο πολύ του χρυσού, αλλά αυτό μου άρεσε πολύ. Και γι' αυτό και το επέλεξα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κοσμηματάκια από το Hey Happiness. Πραγματικά εμένα μου έφεραν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τα έστειλαν. Θα σας έχω από κάτω λοιπόν όλα τα links στην περιγραφή. Ο εκδοτικός κωδικός που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι Αντιγόνη 12. Θα σας το έχω και εδώ και από κάτω πάλι. Μπείτε να δείτε. Και μπείτε και στο site να τσεκάρετε τι ωραία κοσμηματάκια που έχει. Και η έκπτωση που προσφέρει το site μέσω εμού είναι για παραγγελίες άνω των 49 ευρώ 12%, που είναι μια πάρα πολύ καλή έκπτωση, ειδικά όταν έχεις και τόσο καλές τιμές ήδη. Οπότε επειδή πλησιάζει το Αγίου Βαλεντίνου, μπείτε έτσι να δείτε τι θα παραγγείλετε. Επίσης έχουμε άνω των 79 ευρώ 12% και σας κάνουν δώρο και ένα κουτί καρδούλα. Σας το έχω να το δείτε υπέροχο. Όπου μπορείτε να βάλετε το κόσμημα που θα επιλέξετε ή να το κάνετε δωράκι έτσι. Αν πάρετε ας πούμε κάτι για την αγαπημένη σας, μπορείτε να το βάλετε στο κουτάκι καρδούλα και να το δώσετε έτσι, που είναι πολύ πιο ωραίο προφανώς. Και τέλος, άλλο των 99 ευρώ, πάλι, δηλαδή σε όλες τις παραγγελίες έχουμε 12% έκπτωση, άλλο των 79 έχουμε και κουτάκι καρδούλα δώρο και άλλο των 99 ευρώ έχουμε δώρο ένα δωρεάν κόσμημα που θα σας στείλει το site. Αυτά ήταν όσα είχα να σας πω σχετικά με τα κοσμήματα που Hey Happiness. Σας παροτρύνω να μπείτε να τα τσεκάρετε από κάτω, να δείτε τι ωραία πραγματάκια έχει. Έχουν έρθει τώρα και καινούρια, μπήκε και είδα χθες και έχει φέρει και καινούρια πάρα πολύ ωραία. Μου πείστε και τον κωδικό μου για μεγαλύτερη έκπτωση. Και αυτά. Και αυτά είχα να σας πω. Πάρα πολύ ωραία κοσμήματα, διαχρονικά. Τα φορά σε όλες τις περιστάσεις, σε όλες τις ώρες. Διακριτικά, chic και κομψά. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Θέλω να το ξανακάνει. Λοιπόν, και σε όλα αυτά τα πανέμορφα κοσμήματα, μιας και σας είπα και πριν ότι πλησιάζει το Αγίου Βαλεντίνου και μπορείτε να τα προμηθευτείτε, γιατί πρέπει να τα παραγγείλετε γύρω στις 2 εβδομάδες νωρίτερα για να είστε σίγουροι ότι θα τα έχετε, έχουμε έκπτωση με τον κωδικό Αντιγόνη 12, 12% σε παραγγελίες άνω των 49 ευρώ. Οπότε θα βγούμε πολύ πιο οικονομικά με 12%. Είναι μια πολύ καλή έκπτωση γιατί ήδη οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Επίσης έχετε άλλο των 79 ευρώ πάλι 12% συν ένα κουτάκι καρδούλα, το οποίο θα το κρατήσετε να βάλετε μέσα το κόσμημα που θα δωρήσετε. Είναι πάρα πολύ όμορφο, θα σας το έχω να το δείτε. Και τέλος, άλλο των 99 ευρώ έχετε έκπτωση πάλι 12% και ένα δωρεάν κόσμημα από το site, που θα σας στέλνει το site. Πάρα πολύ συμφέρει, πάρα πολύ καλές τιμές και πάρα πολύ ωραία κοσματάκια, τα βλέπετε κιόλας. Και επειδή τα έχουν πάρει και οι φίλες μου και μου έχουν πει ότι πραγματικά τα φοράνε συνέχεια και δεν έχουν πάθει τίποτα, σας το γιώμαι, δεν πρέπει να πάθουν τίποτα, ούτε σε νερό, ούτε στη θάλασσα, τίποτα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κοσμήματα, ελπίζω να σας άρεσαν. Θέλω να μου γράψετε ποιο ήταν το αγαπημένο σας και να μπείτε και να δείτε και το site και να δείτε τι ωραία πραγματάκια που έχει. Ελπίζω να σας άρεσε και μην φύγει κανείς γιατί ακολουθεί και haul με. Σας αγαπώ, σας φιλώ και συνεχίστε να βλέπετε το βιντεάκι. Γεια! Hello, τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, πώς τα περνάς. Εγώ είμαι η Αντιγόνη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, Αντιγόνη's Good Vibes. Κάντε και μια εγγραφή και ένα like
Και πάω να ανοίξω λίγο το φως, γιατί δεν μου αρέσει εκεί που το φοβάρει, κάπως περίεργα με δείχνει. Και επανέρχομαι μαζί με την καφεδάρα μου για να κάνουμε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο homeware haul με είδη σπιτιού από διάφανο, Pepco, Tiger, αυτά. Λοιπόν, πάω να φτιάξω το φως και επανέρχομαι. Για να με βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε ελαφρώς καλύτερα τώρα, όχι ότι έγινε μεγάλη δουλειά, τα έχω βάλει, δεν πάνε πιο κύτερες πάντων. Λοιπόν, και στο σημερινό βιντεάκι έχουμε ένα τεράστιο homeware haul. Είχα καιρό να σας κάνω. Αυτό που ακούτε είναι το τζάκι. Και έχουμε και από πάνω το air condition, αλλά δεν φαίνεται το δικό μου, παιδί μου. Έχω ανάψει εδώ φωτάκια, έχω κάνει ιστορία. Δεν φαίνεται. Κρίμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα διάφορο πραγματάκι για να φάγετε τη μέση. Τα πιο πολλά είναι για το δωμάτιο του Δημήτρη, κύριε Δημήτρη. Πήγα στο διάφανο με το φίλο μου τον Σταύρο, έτσι κάνω μια βόλτα για να δούμε τι παίζει γενικότερα. Και πήρα ένα μαξιλάρι για το μικρό, ήθελα καιρό να πάρω ένα και βρήκα αυτό στα 7,5 ευρώ. Είναι μαξιλάρι ύπνου, είναι αντιαλλεργικό, αντιβακτηριακό, έχει μικροφάιμπερ και μέσα έχει παρθένα βάτα σιλικόνης που δεν χάνει τη φόρμα και προσφέρει έναν απορραστικό ύπνο. Η τιμή μου φάνηκε καλή για αυτά που προσφέρει, το πήρα από το διάφανο και είναι και ελληνικό προϊόν. Θα το ανοίξω να το δούμε. Είναι πολύ μαλακό η αλήθεια είναι και είναι και αρκετά έτσι αφρόδες, είναι έτσι ωραίο. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο, απαλό, ελληνικής κατασκευής, λέει και μπονουί. Ωραίο, μου φαίνεται ότι θα το βολέψει το μικρό, δεν είχα ένα καλό μαρκέ, είχα κάτι πιο παλιά ρε παιδί μου δικά μου και ήθελα να του πάρω ένα ωραίο καινούριο. Οπότε ναι, αυτό είναι για το Δημητράκι. Θα συνεχίσουμε με κάτι από τα Ιγκέ. Πήρα μια κορνιζούλα, αυτή είναι εδώ, γιατί μας δώσαν κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες από τη γιορτή του Δημήτρη στον παιδικό σταθμό, έβαλε φωτογράφος και είχε ντυθεί καρικατζαράκι για τις ανάγκες της γιορτής, οπότε πήρα αυτή την κορνιζούλα για να κορνιζώσω, πήρα μια μεγάλη φωτογραφία, θα σας την έχω εδώ όπως είναι έτοιμη για να μην την ανοίγω τώρα και καθυστερώ. Την είχε πολύ οικονομικά και το πήρα έτσι μαύρο απλό να πηγαίνει παντού. Θα την κρεμάσω ή στο δικό του δωμάτιο ή στο δικό μου, θα δούμε. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή εδώ. Συνεχίζουμε με κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον. Πήρα από το Pepco. Ήθελα πολύ καιρό να πάρω τηγάνι και μόλις βρήκα στο Pepco αυτό, το πήρα. Λοιπόν, είναι ένα τηγάνι MasterChef όπως λέει. Είναι κανονικό τηγάνι, αντικολλητικό, 28 εκατοστά, που είναι PFOA free, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι λέει ελβετική τεχνολογία, αντικολλητικό κτλ. Φαίνεται ωραίο, η αλήθεια είναι. Είχα ένα άσπρο που είχα πάρει από Lidl και το είχα πάρει και ακριβά, το οποίο είχε ξύλινη λαβή και ήταν και μεγάλο. Όμως πλέον δεν έχω και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Δεν μου βγήκε πολύ καλό εν τέλει. Το είχα πάρει πριν 2 χρόνια νομίζω. Έχει χαλάσει η επίστρωση μάλλον η κεραμική, η αντικολλητική και μου κολλάει πια ό,τι βάζω να τηγανίσω, οπότε πλέον δεν με καλύπτει. Το συγκεκριμένο είναι μαύρο, έχει έτσι αυτό το... Δεν ξέρω αν αυτά που χρησιμοποιούν στο MasterChef, έχει εδώ και το σήμα της εκπομπής. Μπορεί να είναι και αυτό, λέει ότι έχει 3 layer αντικολλητικού στρώματος, 3 εις επιφάνειες, 3 επίπεδα. Ελπίζω να μου βγει καλό. Ναι, λέει ότι είναι official MasterChef product. Okay. Και έχει και ένα κωδικό από πίσω, με τον οποίο μπορείς να το σκανάρεις και να δεις πληροφορίες για τη χρήση κτλ. Ωραία, μ' αρέσει όπως το βλέπω. Ήταν στα 17 ευρώ, που νομίζω είναι μια πολύ κομπλέ τιμή, δηλαδή απολύτως το είχα πάρει πιο ακριβά
και έχει και 3 χρόνια εγγύηση. Ωραία. Ευελπιστώ να μου βγει καλό λοιπόν. Συνεχίζουμε με Pepco, το οποίο παιδιά είχε βγάλει μια συλλογή πάρα πολύ ωραία. Tom και Jerry, Scooby-Doo, Flintstones. Κατά καιρούς βγάζει διάφορα, είτε Jurassic Park, είτε Harry Potter. Βγάζει διάφορες συλλογές. Τέλος πάντων, επειδή εγώ και το κρεβάτι του Δημήτρη ουσιαστικά είχα 2 σετ σεντόνια, εντάξει δεν χρειάζομαι και πάρα πολλά, γι' αυτό δεν πήρα. Δεν θέλω πάλι να γεμίζω και ουσιαστικά να χρησιμοποιώ 2-3. Οπότε δεν είχα πάρει, όμως βρήκα αυτό το σετάκι που είναι σεντόνι και με ξηραρωθήκη και είναι 100% βαμβακερό, είναι βαμβάκι, οι διαστάσεις είναι μια χαρά και αυτό είναι βαμβακερό. Είναι αυτό εδώ. Θα σας τα έχω σε φωτογραφία ή σε βίντεο δίπλα ή μετά στο τέλος να τα δείτε πως είναι και στρωμένοι, γιατί τώρα θέλω να τα πλύνω πρώτα. Και από ό,τι μου είπε ο νεαρός που με εξυπηρέτησε, αυτό είναι το από κάτω, το από πάνω είναι πολύχρωμο. Θέλω να τα δείξω και στο TikTok, γι' αυτό δεν τα ανοίγω. Τέλος πάντων θα τα δείτε στρωμένα. Αυτό το σετάκι ήταν νομίζω στα 20 ευρώ έκανε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και στο μικρό πιστεύω θα αρέσει, δεν τα έχει δει ακόμα, θα τρελαθεί, οπότε ναι. Ναι, γενικά εκείνη την περίοδο ήθελα να πάρω κι άλλα, με το είπε η φίλη μου η Άννα και την ευχαριστώ πάρα πολύ που με ενημερώνει για ό,τι τρέχει σε προσφορές και σε πραγματάκια που ίσως να με ενδιαφέρουν, ξέρει τι μου αρέσει και πάντα με ενημερώνει. Λοιπόν, η βλεφαρίδα να βγει. Ας βγει, νομίζω καλύτερα, είναι μαγνητικές και τις έβαλα. Λοιπόν, επίσης από το Pepco πήρα για το μικρό. Όλα για το μικρό όπως βλέπετε. Λοιπόν, τι γίνεται, η μαμά μου έχει ένα ποτηράκι, αυτά τα οποία κρατούν το νερό ζεστό ή κρύο, ανάλογα πώς το θες, και ο Δημήτρης όποτε πάει στη γιαγιά, στη μαμά μου, μόνιμως πίνει από το ποτήρι της μαμάς μου με καλαμάκι, γιατί τον βολεύει, γιατί κρατά μόνιμως το νερό δροσερό, έχει μόνιμα δροσερό νερό. Μισό λεπτό, να τι κάνω. Ωραία. Θα το βάλω στο κανονικό γιατί έχω σταθώ λίγο. Ωραία, λοιπόν. Παρένθεση. Επομένως, πίνει συνεχώς δροσερό νερό. Και τέλος πάντων εδώ πέρα δεν του έχω κάποιο ποτηράκι τύπου θερμός. Έχει αυτό που παίρνει στο σχολείο, αλλά αυτό είναι για το σχολείο. Και έχουμε και ένα άλλο που παίρνει στις βόλτες που όμως δεν κρατάει το νερό δροσερό. Δημήτρης γενικότερα έχει ένα βίτσιο, θέλει χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο να πίνει κρύο νερό. Και εμένα μου αρέσει το κρύο, δεν μπορώ να πιω ζεστό, η αλήθεια είναι. Επομένως, μονίμως ζητάει κρύο νερό. Και επειδή τα μπουκαλάκια τα πλαστικά πρώτον δεν είναι πολύ υγιεινά και δεύτερον, συνέχεια είμαστε σε φάση, φέρε μου νερό, καλά πάει και παίρνει μόνος του τώρα, εντάξει. Αν δεν σπάω μονίμως πρέπει να σε πίνει και πολύ νερό, να έχει νερό. Πήρα αυτό το τέλειο θερμός που είναι ουσιαστικά ποτηράκι θερμός, στο οποίο μπορώ και εγώ να βάζω καφέ. Τώρα πήρα ροζ, δεν είχε άλλο χρώμα παιδιά, ήταν δύο που είχαν μείνει. Δεν πειράζει όμως γιατί είναι ο Tom και Jerry. Όχι, είναι ο Jerry και ο Taffy, συγγνώμη. Είναι το μικρό λιποντικάκι και ο Jerry. Είναι πάρα πολύ γλυκούλη, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα, χωράει μέσα αρκετό καφέ, νερό, ό,τι θες τέλος πάντων. Και το πρωί θα το χρησιμοποιώ για να φτιάχνω εγώ εδώ τον καφέ μου. Καθώς το πρωί πίνω 2 γουλιές και μετά φεύγω για να πάω το μικρό και γυρνάω και έχει κρυώσει. Οπότε θα βάζω τον καφέ μου εδώ και μετά όλη την υπόλοιπη μέρα θα είναι το Δημητράκι, όπου θα το γεμίζω με κρύο νεράκι για να διατηρείται και να έχει να πίνει. Και εννοείται το καλοκαίρι θα το παίρνω και μαζί. Έχει και καπάκι, όπου κλείνει καλά γιατί
είναι κατσούμπαλος, δηλαδή έχει χύσει άπειρα μπουκαλάκια νερό, ενώ αυτό πίνεις, το κλείνεις και είσαι κουμπλέ. Αυτό ήταν, πόσο έκανε, δεν ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Ναι, ήταν στα 9 ευρώ. Αλλά και η μαμά μου, ένα που έχει τέτοιο στυλ, που ίσως είναι πιο μικρό, και δεν είναι και το μικεντζέρι, είναι απλό, πορτοκαλί απλό, το πήρε νομίζω και αυτή κάπου εκεί. Οπότε μια χαρά θεωρώ ότι είναι τα λεφτά αυτά και νομίζω ότι θα το ευχαριστηθεί πάρα πολύ και ο μικρός και εγώ. Και μπορώ να το παίρνω και στη δουλειά να παίρνω καφέ μαζί μου. Αντί να α, όχι, δεν μπορώ γιατί είναι από κάτω μεγάλο και δεν χωράει. Λέει ότι είναι μόνο για πλήση στα χέρια, ναι προφανώς. Ότι είναι stainless steel, ανοξείδωτο ατσάρι και δεν θέλει φουρνάκι μικροκυμάτων. Ωραία, μια χαρά. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζω. Συνεχίζω με τα πιο μπάρμπι σουπλά που έχετε δει σίγουρα σε haul. Και αυτά από Pepco είναι υπερτερία. Είναι αυτά εδώ. Δύο ροζ σουπλά σε πολύ ωραία συσκευασία με το φιωγκάκι, πάρα πολύ cute. Αυτά είχαν 3 ευρώ κανονικά και εγώ τα πήρα ένα 30 και τα δύο. Έχουν αυτό το υφέ μαρμάρου και είναι πάρα πολύ ωραία, δηλαδή είναι τέλεια για καφέ, για να βάλεις πάνω κεράκια που έχω εγώ πολλά στο τραπεζάκι, γενικά είναι πανέμορφα και είναι και πολύ ποιοτικά, δηλαδή είναι βαριά, δεν είναι αυτά τα ψεύτικα ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραία και σίγουρα θα τα βολευτώ, πολύ μου αρέσει, ναι. Ας συνεχίζουμε με αυτό εδώ, το οποίο το είχατε δει και τα Χριστούγεννα και είναι σπρέι για έπιπλα για να μυρίζει ωραία τέλος πάντων το σπίτι κτλ. Το είχα πάρει 3 ευρώ, παιδιά το έχω λιώσει, το έλειωσα τα Χριστούγεννα, ψέκαζα όλη μέρα και τώρα θα ψεκάζω. Μυρίζει κανέλα, είναι πολύ χριστουγεννιάτικη μυρωδιά, αλλά εμένα μου αρέσει κανέλα γενικά σαν μυρωδιά για όλο τον χρόνο, οπότε το ξαναπήρα γιατί το τελείωσα το άλλο. Θα το δείτε συνέντευξη αν δεν το έχετε ήδη δει. Είναι πολύ ωραίο, έχει αρκετά καλή διάρκεια και είναι στα 3 ευρώ. Όπως και τα fairy έλαια που είχα πάρει από Pepco και αυτά πιθανώς να τα έχετε δει συνέντευξη. Πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία μυρωδιά και τέλειο, τέλειο, τέλειο. Το βρήκα εδώ στα τελευταία τα χριστουγεννιάτικα και είχε έκπτωση και αυτό, δηλαδή από 3 ευρώ που είχα πάρει την προηγούμενη φορά, τώρα νομίζω το πήρα 1,5. Γιατί όπως τα πιο πολλά έχουν βάλει έκπτωση τα χριστουγεννιάτικα, οπότε ναι, το πήρα πολύ καλά, πιο φθηνά από ό,τι δηλαδή λέει πάνω. Επίσης πήρα αυτά τα 4 πολύ ωραία βαζάκια, τα οποία είναι για την κουζίνα και μπορείς να βάλεις μέσα οτιδήποτε θες. Είναι πάρα πολύ γλυκούλια, πάρα πολύ γλυκούλια. Χωράνε αρκετά μεγάλη ποσότητα. Εγώ θέλω να βάλω ζάχαρη και τις καφέδες που χρησιμοποιώ καθημερινά. Δηλαδή φραπέ και εσπρέσο για να είναι έτσι όμορφα και οργανωμένα. Αυτά παιδιά είχαν 2 ευρώ και τα 4. Τύπου 50 λεπτά το καθένα. Οπότε νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή τιμή πραγματικά. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Δεν ξέρω αν το έχει ακόμα, έχω καιρό που τα έχω πάρει. Είναι γυάλινο όπως λέει. Και να θέλω να κάνω έτσι μια ψιλοοργανωσούλα στην κουζίνα μου και σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσω άμεσα. Και επίσης και για την κουζίνα που Pepco πήρα, εντάξει, είναι 6 κουταλάκια, 1 ευρώ. Γιατί αυτά τα μικρά κουταλάκια για κάποιο λόγο πάντα εξαφανίζονται. Οπότε πήρα μία εξάδα, παιδιά, 6 κουταλάκια και είναι και τέλεια, κοίτα τι ωραία που είναι δηλαδή. Κοιτάξτε, είναι και ανάγλυφα, έχουν ωραίο εδώ πέρα design ας πούμε. 17 λεπτά το ένα και, και είναι βαριά, δεν είναι μουφέξ ας πούμε, αυτά τα ψεύτικα, τα... είναι βαριά. Το μετάνιωσα που δεν πήρα κι άλλα. Γιατί αυτά τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ μικρός για γιαούρτια, για ριζόγαλα, για καφέ να βάζουμε καφέ κτλ. Τέλος πάντων είναι πολύ ωραία και είχαν 17 λεπτά το ένα. Σοκ. Άμα ξαναπάω θα ξανακοιτάξω μήπως βρω να πάρω.
Γιατί εντάξει, τους κρύβουμε, ρε παιδί μου, ξεκάθαρα. Δηλαδή και στη Λαϊκή να πας έχουν 50 λεπτά, 1 ευρώ το ένα, όχι εξάδα. Λοιπόν, επίσης, πήρα αυτό εδώ, το οποίο το είχα τη ρίξει για να το ανοίξω τα Χριστούγεννα. Σας το είχα δείξει σε ένα Christmas haul, αλλά δεν σας είχα δείξει τι έχει μέσα. Θα το πάμε να το ανοίξουμε, γιατί για μένα είναι και αυτό. Και τότε είχε συλλογή με Μίκη και τα λοιπά, τα Χριστούγεννα, αυτά είναι από τα Χριστούγεννα. Δεν θυμάμαι τη μούλα, νομίζω 4 ή 5 ευρώ το είχα πάρει. Και πάμε να το ανοίξουμε, γιατί τα Χριστούγεννα δεν το άνοιξα ποτέ. Και είναι ένα κεράκι τέλειο, το οποίο είναι με ευκάλυπτο και πάιν είναι το από το δέντρο, αυτό το κουκουνάρι, το έλατο. Και μυρίζει απόλυτη φρεσκάδα, υγεία και καθαριότητα. Και έχει αυτό εδώ το μύκι, ας πούμε. Πολύ ωραία μυρίζει. Είναι πρωτότυπη μυρωδιά, δεν έχουμε ξαναμυρίσει έτσι με τέτοια μυρωδιά. Είναι πρωτότυπο σαν μυρωδιά. Και είναι και τέλεια μυρωδιά. Οπότε ναι, μαζί με το αρωματικό. Ξέρετε, έχω αγάπη σε αρωματικά κεράκια κτλ. Και εδώ να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σουφάκι που μου έχει φέρει αυτό το τέλειο κεράκι με ρομακάρονο, το οποίο και τρελαίνομαι από το τανάβο. Σουφάκι, να ξέρεις, αυτό είναι το καλύτερο πόσο μου έχει φέρει. Το έχω λιώσει. Και στη φίλη μου την Άννα που μου έχει φέρει τα πολύ ωραία που σας είχα δείξει, τα οποία και αυτά τα καίω και αυτά τα... πώς λέγονται? Δεν θυμάμαι. Τα box melts. Τα οποία και αυτά είναι υπέροχα. Δεν έχω κάψει μόνο τα μακαρόν γιατί τα λυπάμαι. Και ό,τι σοκολατίτης τώρα. Λοιπόν, αυτά από χριστουγεννιάτικα. Και έχουμε κι άλλο ένα που πήρε ο Γιάννης δώρο στο μικρό, έτσι, εκτός από το επιτραπέζιο του Sonic και τα Hot Wheels. Του πήρε και αυτήν εδώ την πολύ ωραία γυάλινη μπάλα, η οποία, παιδιά, αυτή είναι από ένα μαγαζί στην Νέα Σμύρνη που έχει παιχνίδια και είδη σπιτιού, νομίζω λέγεται Παπα-Νικολάου. Και δεν είναι και ότι πιο οικονομικό γενικά. Πολύ ωραία πράγματα, παίζει μουσική και γυρνάει. Δεν έχω ξαναδεί να γυρνάει κιόλας. Να παίζουν μουσική έχω δει, αλλά να παίζουν μουσική και να γυρνάνε δεν έχω ξαναδεί. Είναι πάρα πολύ ωραία και θα την αποθηκεύσω να τη βρω του χρόνου μαζί με τα άλλα καινούργια που έχω ψωνίσει. Εντάξει, φτάνει. Περίπου. Και είναι αυτό εδώ. Θα τη βάλω, θα την τηρίξω καλά. Του άρεσε πολύ το μικρό, γιατί του αρέσουν πολύ και το μικρό χιονόμπαλες και γενικά τα χριστουγεννιάτικα. Όλα από τη μανούλα τα έχει πάρει αυτό το παιδί. Ό,τι αρέσει σε μένα αρέσει και στο Δημητράκι. Πάρα πολύ ωραία γενικότερα. Οπότε πάμε να βάλω το κεράκι εδώ. Έχουμε τελευταία δύο πραγματάκια ακόμα. Είναι μία παγωστική basic σε αυτό το ροζ χρωματάκι. Λοιπόν, έχουμε μία παγωστική ροζ, την οποία, παιδιά, όμως δεν την πήρα. Είναι και περίεργη. Μερικά είναι κάθετα, μερικά είναι οριζόντια. Τέλος πάντων, την πήρα γύρω στα 2 ευρώ από σκλαβενίτη. Όχι για παγάκια, θέλω να βάζω σκιές εδώ. Έχω δει ένα κόλπο που κάνουν κάποιες κοπέλες, που νομίζω στο TikTok το είδα, που έχουν σκιές στις μονές και για να είναι ωραία οργανωμένες τις βάζουν εδώ μέσα. Θα σας το έχω και αυτό φωτογραφία μόλις το οργανώσω, να δείτε τι λέω και να καταλάβετε. Πάντως νομίζω είναι πολύ ωραία ιδέα έτσι να βάζω σκιές εδώ. Και τέλος μου έφερε η φίλη μου η Ναταλία. Είχε πάει... πού είχε πάει τώρα? Κάπου στην Αφρική. Την Ισία νομίζω ή την Ερήφη, δεν θυμάμαι. Μη με αυτό, νομίζω την Ισία. Μου είπε ότι δεν της άρεσε ιδιαίτερα και μου έφερε ένα το οποίο εκεί έχουν σαν φυλαχτό το χέρι της Φατιμά. Τώρα με λέω βρακία, συγγνώμη, νομίζω κάπως έτσι μου το είπε. Έτσι για το καλό το γούρι, ρε παιδί μου, λέω να το βάλω στην κουζίνα ή εδώ κάπου στο σαλόνι. Είναι αρκετά βαρύ, πρέπει να είναι πύρινο και εκεί το έχουν, ας πούμε, για καλοτυχία, για φυλαχτό κτλ. Και σε ευχαριστώ. Και τέλος είχαμε πάει σε μια θεατρική παράσταση στον Άρημο, η οποία λεγόταν το τραγούδι της Σεμέρης.
το οποίο είναι και παραμυθάκι και μας έδωσαν αυτούς τους ωραίους σελίδες και ένα μαγνητάκι για το ψυγείο. Πάρα πολύ ωραία, μικρές σβούρες είναι ο οίκος που εκδίδει το βιβλίο από ό,τι κατάλαβα. Και ένα φυλαχτό μας είχαν δώσει έτσι, ένα χειροποίητο μανιτεράκι, το οποίο κάπου εδώ βόσκει, δεν ξέρω που το έχει βάλει ο Δημητράκης. Οπότε ναι, αυτά είναι τα πραγματάκια, αυτό ήταν το χωράκι. Εγώ έχω ενθουσιαστεί με τα σεντόνια πιο πολύ το ποτηράκι και το τηγάνι. Θα σας τα έχω όσα τα φτιάξω τέλος πάντων να τα δείτε και όλα δίπλα ή μετά. Αυτά, σας φιλώ, σας αγαπώ, σας χαιρετώ. Γεια σας, καλή κοινωνία και μία γρήφη και τα λέμε. Γεια! Λοιπόν, επανήλθα με κάποιες διορθώσεις. Το κεράκι από 6 ευρώ το πήρα 3,5. Το λέει εδώ, αλλά δεν το είδα ποτέ. Κανονικά είχε αρχική 6, το πήρα 3,5. Επίσης, παιδιά, οι παγωκίστες ήταν 2, η μία μέσα στην άλλη. Οπότε θα έχω μία για παγάκια ροζ και μία για τις σκιές. Τέλεια. Τέλεια. Α, τα κουταλάκια είναι αυτά. Τα άνοιξα. Να σας τα δείξω έτσι λίγο πιο καλά. Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ γλυκούλια. Πολύ πολύ ωραία. Και το μαξιλάρι, η μαξιλαροθήκη είναι αυτή. Είναι τέλεια, αλήθεια. Είναι τέλεια. Και το σεντόνι, το οποίο είναι μεγάλο όπως βλέπω, αρκετά. Ναι, είναι πολύ μεγάλο και λίγο περίεργο. Όχι. Έτσι. Αλλά από εδώ σας το δείχνω. Πάρα πολύ ωραία είναι, παιδιά. Να. Τέλειο. Τέλειο. Αυτά.